όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Συντιχάκης προηγουμένως, είναι ένα ζήτημα ευρύτερο που εκεί εν είδη επίκαιρης ερώτησης και από την πλευρά μου και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά έχει τίθενται διαφορετικά και διακριτά ερωτήματα. Σε ένα βέβαια θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την κοινή γνώμη και ιδιαίτερα στο νησί. Γιατί το απασχολεί? Διότι έλαβε χώρα ένας πραγματικά καταστροφικός σεισμός. Και επιτρέψτε μου να εστιάσω λίγο την προσοχή μας σε αυτό. Δεν είναι μόνο η ένταση μέσω των Ρίχτερ, δεν είναι μόνο η εστιακή απόσταση που ήταν πολύ μικρή, δεν ήταν η στιγμή και ο χρόνος, ενάτη πρωινή που συνέβη, δεν ήταν ούτε καν η διάρκεια του που ήταν αρκετά ασχηνοτενής χρονικά. Ήταν κυρίως η επιτάχυση του εδάφους που συνετελεί στο να έχουμε ίσως στη χώρα μας τον πιο καταστροφικό σεισμό των τελευταίων δεκαετιών. Μια μικρή παρατήρηση, 0,8G επιτάχυση εδάφους, όταν στην Πάρνηθα, που θρυνήσαμε 75 νεκρούς το 1999, ήταν στο 0,6. Ή τι, 25% ισχυρότερος σε σχέση με την επιτάχυση του εδάφους. Για τους μηχανικούς που γνωρίζουν, αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στην έντασή του. Τώρα, μπαίνουμε στην ουσία. Από τα στοιχεία που έχουμε, κύριε Υπουργέ, γνωρίζουμε ότι στις 6 Οκτωβρίου που διαθέσατε εν είδη δελτίο τύπου την πρόοδο των ελέγχων που έχουν λάβει χώρα στην περιοχή από συναδέλφους μηχανικούς, βλέπουμε ότι έγινε αυτοψία σε 8.540 κτίρια και πιο συγκεκριμένα σε κατοικίες 7.015, όπου εκρήθησαν οι 3.906 ακατάλληλες. Είναι τρομακτικά μεγάλο το ποσοστό ακαταλληλότητας που προέκυψε γύρω από τις κατοικίες αυτές. Και φυσικά ένα αντίστοιχο ποσοστό για τους επαγγελματικούς χώρους, που από έναν έλεγχο 345 επαγγελματικών χώρων προέκυψαν ακατάλληλοι 180. Και αυτό υπερβαίνει κατά πολύ το 50%. Έχουμε λοιπόν εδώ μια εν της πράγμαση μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη μετά από αυτόν τον καταστροφικό σεισμό και μια επισφάλεια για το μέλλον της περιοχής. Και το λέω αυτό διότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την πολιτεία μέχρι στιγμής κρίνονται ανεπαρκή, αλλά αυτό που προβληματίζει ιδιαιτέρως είναι το τι θα συμβεί σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, πώς θα καταφέρουμε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό και να μην έχουμε φυγόκεντρες τάσεις που δυστυχώς έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα και με τη σχολική στέγη που, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ανεπαρκής, αλλά και με την πίεση, την φυγόκεντρη αυτή πίεση που υπάρχει στην περιοχή. Άρα λοιπόν, έχοντας μια συνολική εικόνα, και στην πρωτολογία μου θέλω να εστιάσω κυρίως στα ερωτήματα, τα δύο διακριτά ερωτήματα που τίθενται. Το πρώτο φυσικά είναι ποια είναι η πρόοδος, κύριε Υπουργέ, και είναι πολύ σημαντικό, των διαδικασιών ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών, ουσιαστικά δηλαδή πότε θα έρθει η δεύτερη οφθαλμοσκοπική αυτοψία που πραγματοποιείται από πολιτικούς, μηχανικούς, δομοστατικούς κυρίως, για το ζήτημα των κτηρίων. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια που έχουν κρυθεί, έχουν χαρακτηριστεί με το γνωστό κίτρινο χρωματισμό, δηλαδή ουσιαστικά ότι επαφίεται και όψεται μια δεύτερη προσπάθεια αυτοψίας για να αποκρυσταλλωθεί η κατάσταση της καταλληλότητας σημείου του κτηρίου. Υπάρχουν χιλιάδες λοιπόν συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε ένα καθεστώς επισφάλειας, δεν γνωρίζουν τι θα συμβεί, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα οποιαδήποτε εργαλεία υπάρχουν στην διαθέσιμα την πολιτεία. Άρα είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστεί η γεωγραφική περίμετρος και να αποκρυσταλλωθεί αυτή και φυσικά να γνωρίζουμε το πέρας, πότε θα προκύψει το πέρας των ελέγχων αυτών. Και δεύτερο φυσικά, ποιο είναι το μεσοπρόθεσμο σχέδιο, το μεσοπρόθεσμο πλάνο της πολιτείας, και εκεί είναι το κρίσιμο, που δεν έχει να κάνει με την αρχιπρόθεσμη προσπάθεια αρρωγής, αλλά ποιο είναι το μεσοπρόθεσμο πλάνο της πολιτείας, ώστε πραγματικά να διατηρήσουμε ζωντανή αυτή την περιοχή, η οποία έχει ένα χαρακτηριστικό κεντροβαρύ ρόλο στο νομό Ηρακλείου. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι κι εσείς, με την γνώση και την αυτοψία που έχετε κάνει, και πρέπει πάση θυσία, για μας είναι κομβική σημασία. Είμαι, θα έλεγα, πιστός σε αυτό το ραντεβού, γιατί είναι η τρίτη φορά και με την ερώτηση του συναδέλφου σας θα είναι η τέταρτη φορά που απαντάω σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Κρήτης. Και ξέρετε, ερχόμαστε, παρόλο που μιλάμε για ένα πολύ θλιβερό γεγονός, ερχόμαστε εδώ πέρα και είμαστε ουσιαστικά ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο Υποδομών μέσα από τη συστηματική και μεθοδική δουλειά που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, με πολύ μεγάλη μας χαρά να σας παρουσιάσουμε την πρόοδο όλων των έργων. Γιατί πραγματικά σε ό,τι αφορά το θέμα του σεισμού στο Αρκαλοχώρι, το έχω απαντήσει και στον συνάδελφό σας, τον κύριο Κεγκέργολ, το έχω απαντήσει και άλλες φορές, ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί από όλους μας ότι από την πρώτη στιγμή ήμασταν εκεί, αντιμετωπίσαμε τα ζητήματα, η κυβέρνηση κατέβηκε μέσω του αρμόδιου υπουργού του κυρίου Στυλιανίδη, εγώ ήμουν από τις πρώτες ώρες εκεί μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο, η μηχανική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή
και δεν έχουμε φύγει ούτε μέρα από εκεί πέρα και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα. Μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο έχει πολύ μεγάλο εύρος. Και αυτό το εύρος το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, καταλαβαίνω, και καταλαβαίνετε ότι οι διαδικασίες θέλουν κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνει. Τι έχουμε κάνει όμως μέχρι τώρα, γιατί πραγματικά πρέπει να πάμε στην ουσία και να μιλήσουμε με νούμερα. Γιατί αυτή όλη η διαδικασία της αποκατάστασης είναι μια δυναμική διαδικασία. Θέλω να σε ενημερώσω λοιπόν ότι οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν ολοκληρωθεί. Ήδη από τις προηγούμενες μέρες έχουν ξεκινήσει και οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι στα κτίρια που κατά τον πρώτο πρωτοβάθμιο έλεγχο χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμα. Θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε επανελέγξει 420 κτίρια, τα 189 προέκυψαν κατοικήσιμα, 180 μη κατοικήσιμα που χρήζουν επισκευών και έχουν συνταχθεί και 51 πρωτόκολλα αυτοψίας επικίνδυνων τιμωρόπων κτιρίων, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατεδάφισης τους από τους Δήμους. Μέχρι χθες, 17 του μηνός, έχουν διενεργηθεί αυτοψίες σε 11.500 κτίρια, εκ των οποίων 5.353 έχουν χαρακτηριστεί κατοικήσιμα και 6.152 μη κατοικήσιμα. Η κυβέρνηση, κύριε Μαμουλάκη, πάνω σε αυτή τη διαδικασία έτρεξε. Οι πρώτοι δικαιούχοι έναντι της στεγαστικής συνδρομής έχουν πάρει τα χρήματά τους. Η Kia έχουν βγει. Έχουμε βγάλει μέχρι τώρα 4 Kia έναντι της στεγαστικής συνδρομής, καθώς και οριοθέτησης. Αλλά όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας μου, επειδή είναι σε μια ευρεία περιοχή, ήδη τις επόμενες μέρες και μετά από υπόδειξη της περιφέρειας Κρήτης, θα προχωρήσουμε σε μια συμπληρωματική οικία και με τις λοιπές τοπικές κοινότητες που έχουν πληγεί. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Οι πρώτοι 34 οικίσκοι έχουν πάει στην περιοχή. Αντιμετωπίζουμε το όλο το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τις αίθουσες διδασκαλίες, και εκεί είμαστε μπροστά. Μπορώ να σας δώσω στη δευτερομιλία μου τα στοιχεία που χρειάζεστε. Και εν πάση περιπτώσει οφείλω να σας πω ότι καθημερινά παρακολουθούμε όλα τα ζητήματα που έχει το Αρκαλοχώρι, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, καθώς και ο Δήμος που είναι ακριβώς δίπλα, και αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω στην δευτερομιλία μου. Είπατε ότι έχετε έρθει εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για 4 φορές για υποθέσεις, για την υπόθεση της σεισμόπληκτης περιοχής του Αρκαλοχωρίου. Ενδεχομένως θα χρειαστεί να έχετε 14, 24 ή 54. Γιατί το ζήτημα αυτό είναι πρωτευούσης σημασίας για όλους εμάς στην Κρήτη. Και όχι μόνο. Και θα το τονίσω και θα εκφράσω και θα αποδείξω για ποιο λόγο είναι σοβαρότερο από ό,τι ενδεχομένως κάποιοι εκ της κυβέρνησης φαντάζονται. Πάω στην ουσία. Σας είπα ότι είναι απαραίτητη ανάγκη να αποκρυσταλώσουμε την περίμετρο που μέσα σε αυτή ενθυλακώνονται, ενσωματώνονται ουσιαστικά οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίρ, ώστε να εναρμονίζονται και τα ΦΕΚ και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις περιοχές αυτές. Πρέπει το συντομότερο δυνατό να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα. Δεν είναι δυνατόν να έχουν παρέλθει 3 ολόκληρες εβδομάδες, κύριε Πρόεδρε, από το δυστυχές αυτό συμβάν και ακόμα να μην έχει ξεκαθαριστεί, να μην έχει αποψαλωθεί αυτή η κατάσταση. Στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, όπως γνωρίζουμε, η Δημοτική Ενότητα των Αρχανών εντάσσεται. Οι δημοτικές κοινότητες Καλυβίων, μάλλον, πρέπει να ενταχθούν και να οριστικοποιηθούν. Καλυβίων, Λιγορτίνου, Τεφελίου, Χαράκη κλπ. Στη Γόρτινα, στο Δήμο Γορτίνης, έχουμε μόνο τη Δημοτική Ενότητα της Αγίας Βαρβάρας. Στο Δήμο Ηρακλείου, κύριε Υπουργέ, να γνωρίζετε ότι δεν είναι μόνο η περίπτωση του Δήμου Τεμένους. Το μεγαλύτερο χειροματικό έργο της Ευρώπης, τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου αναπτύγματος 6,2 χιλιόμετρων, με εξαιρετικά επίπλοκους και δύσκολους καρδιόσχημους προμαχώνες, έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, τεράστιες ρογμές. Ο όγκος δε των επιχωμάτων δημιουργεί συνθήκες επικινδυνότητας στην ετοιμορροπία, που μπορεί πραγματικά να είναι πάρα πολύ επισφαλές για τη δημόσια ασφάλεια. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα ντόμινο αφέκτ που επηρεάζει περιοχές πέραν της ευρύτερης ή της συγκεκριμένης περιοχής του Αρκαλοχωρίου. Τώρα, πάω όμως στην ουσία, γιατί άκουσα κάποια πράγματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Μιλήσατε για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Ξέρετε, επικοινωνιακού χαρακτήρα επισκέψεις, άμεσες μεν, δεν λένε τίποτα. Η ουσία είναι η στήριξη. Και η στήριξη είναι πράξεις συγκεκριμένες. Τώρα, επειδή μιλάμε για πράξεις, να πω ότι το ΦΕΚ, πραγματικά ο τραγέλαφος του ΦΕΚ, του περίφημου 46-46, γιατί έτσι μόνο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, όπου δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα και, αν θέλετε, κατανόησης, αλλά και
παρεξήγηση που υπήρξε. Δεν ήταν δυνατόν ένα φυσικό πρόσωπο να δίνατε μόνο μία περίπτωση ενίσχυσης και όλοι οι άλλοι να πήγαν σε δανεισμό. Ξέρετε ότι έσπευσαν κατόπιν παρότρισης δικών σας πολιτικών παραγόντων της περιοχής να εντάξουν οι άνθρωποι τις κατοικίες τους, τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους σε αυτό το ΦΕΚ. Και αντελήφθησαν με τεγενεστέρος τι, ότι μόνο μία κατοικία ουσιαστικά εισέπραξαν χρήματα επιδοτήσεως και όλα τα άλλα είναι δανεισμός. Αυτό νομίζω ότι είναι απαράδεκτο. Κινήθηκε βέβαια η κυβέρνηση για να μπορέσει να ανατρέψει αυτό το status quo. Και εδώ όμως τι έχουμε τώρα. Έχουμε τη δυνατότητα συμπολιτών μας. Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο. Διπλάσιο χρόνο στην πρωτοβουλία σας. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για ανυπόθηκο δανεισμό. Του 20% της επιχορήγησης που είναι δάνειο, είναι με ενυπόθηκο δανεισμό. Ποιο δανεισμό ενυπόθηκο του κτηρίου που υπέστη αυτή την τραγική βλάβη μέσω του σεισμού. Άρα λοιπόν νομίζω, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ο κύριος Υπουργός πρέπει πραγματικά να απαντήσει. Έχει μιλήσει 8 λεπτά αντί 5. Στα ζητήματα, συνολικά. Δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι είναι και ο συνάδελφος σας. Καλούμε τον κύριο Υπουργό να προχωρήσει άμεσα σε τροποποίηση του πλαισίου, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι σωματοπαθείς επί της ουσίας άμεσα και όχι με ενυπόθηκα δάνεια. Επίσης, καλούμε να επεξεργαστεί το πλαίσιο που σχεδιάζεται και οφείλουμε η πολιτεία μια συνολική δωρεάν συνδρομή στους πληγέντες και όχι για μία ιδιοκτησία μόνο. Περιμένω μια δόλευση από μέρους σας. Ευχαριστώ. Είναι υποχρέωση της κυβερνήσεως και των αρμοδίων υπουργών και υφυπουργών να έρχονται στη Βουλή και να απαντούν στα ερωτήματά σας. Και αυτό, ξέρετε, το κάνουμε με μεγάλη χαρά, αν και νομίζω ότι στη δική σας κυβέρνηση δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Ήταν μια άλλη προοπτική, είχατε μια άλλη αντίληψη περί κοινοβουλευτικού ελέγχου και δεν το υπηρετούσατε αυτό. Οπότε, σε αυτό το ζήτημα θα ήθελα να μην κάνατε συστάσεις προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί εδώ είμαστε, απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις, σε όλα τα ζητήματα και παρακολουθούμε όλα τα ζητήματα. Θέλω να σας γνωρίζω, αν και δεν ήθελα να απαντήσω κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, κατά τη διάρκεια της κυβερνήσεώς σας το 2015-2019 έχουν συμβεί 8 σεισμοί. Πώς αποζημιώνατε, κύριε Μαμουλάκη, μπορείτε να μας πείτε? Και σε πόσες μέρες αποζημιώνονταν ο κόσμος? Δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να αναγνωρίσετε, γιατί εγώ έχω στοιχεία. Και αν σας πω τα στοιχεία ότι ο κόσμος έπαιρνε χρήματα μετά από 18 μήνες, στο Αρκαλοχώρι όλοι οι πληγέντες στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου που έχουν πληγεί τα σπίτια τους έχουν πάρει ήδη χρήματα. Η κυβέρνηση ήταν εκεί πέρα, τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών είναι ακόμη εκεί και κάνουν τις αυτοψίες. Κύριε Μαμουλάκη, δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Κάναμε στο Αρκαλοχώρι πράγματα που δεν είχαν γίνει ποτέ. Γιατί αντιληφθήκαμε ότι ήταν ένα πολύ σοβαρό φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο το αντιμετωπίσαμε ουσιαστικά ενεργοποιώντας όλο τον κρατικό μηχανισμό. Η ΚΤΥΠ αυτή τη στιγμή, και θα σας καταθέσω φωτογραφίες να δείτε, η αρμόδια εταιρεία του ελληνικού δημοσίου που έχει τη συναρμοδιότητα για τα σχολεία, η οποία η αρμοδιότητα ανήκει κανονικά στους Δήμους, ήδη αυτή τη στιγμή έχει ενεργή εργολαβία και επισκευάζει το πρώτο γυμνάσιο και λύκειο Αρκαλοχωρίου. Ήδη έχουν πάει οι πρώτες αίθουσες εκεί πέρα. Είναι ένα δύσκολο φαινόμενο. Έχουν πληγεί πολλοί κόσμος. Θα το αντιμετωπίσουμε. Είμαστε εδώ πέρα για να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά σας παρακαλώ, πάνω στα συντρίμμια και στο σεισμό, ας μην κάνουμε πολιτική. Εδώ θα πρέπει όλες τις πολιτικές δυνάμεις να το αντιμετωπίσουμε μια σοβαρότητα και να αντιληφθούμε ότι ο κόσμος δεν έχει να περιμένει τίποτα από αντιπαραθέσεις εντός του κοινοβουλίου. Είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης να μας εγκαλεί και να πηγαίνουμε πιο γρήγορα. Το αντιλαμβάνομαι. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό κάνουμε όμως. Αλλά θα ήθελα και από τη δική σας την πλευρά να αναγνωρίζετε ότι πλέον και ο αρμόδιος υπουργός για αυτά τα ζητήματα, ο κ. Τριαντόπουλος, και από το Υπουργείο Υποδομών και η πολιτική προστασία είναι πάνω από όλα αυτά τα θέματα, τα αντιμετωπίζουν. Οι πολίτες μας ήδη έχουν αρχίσει να αποζημιώνονται, ήδη εκεί και έχουν πάει εκεί πέρα, ήδη έχει φροντίσει η κυβέρνηση να πάνε κάποιοι κάτοικοι και να μείνουν και σε ξενοδοχεία και σε κατοικίες. Εκεί είμαστε. Τώρα. Σε ό,τι αφορά αυτό που αναφέρατε για την οριοθέτηση οικίας, μα για να πάει γρήγορα όλη αυτή η διαδικασία, φροντίσαμε ο κύριος πυρήνας εκεί που είχαμε τα πολλά, τις πολλές ζημιές, να τον οριοθετήσουμε και κατόπιν θα κάνουμε συμπληρωματική οικία. Και γι' αυτό είμαστε εκεί πέρα. Και γι' αυτό δεν έχουμε φύγει από το πεδίο. Άρα τις επόμενες μέρες θα το κάνουμε. Τώρα, το τελευταίο. Αναφέρατε 150 τετραγωνικά.
πρώτη φορά συμβαίνει, κύριε Μαμουλάκη, αυτό, να αποζημιώνουμε και τα 150 τετραγωνικά. Σε όλους αυτούς τους σεισμούς που συνέβησαν επί των ημερών σας, δεν συνέβαινε. Εμείς που αλλάξαμε και αυτό και προχωράμε και αυτό το. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτό το ΦΕΚ έχει βγει, ήδη είναι δημοσιευμένο αυτή τη στιγμή και μπορούν όλοι να πηγαίνουν και να παίρνουν τις αποζημιώσεις που τους οφείλονται. Άρα είμαστε πιο μπροστά από αυτά που μας εγκαλείται. Σας ευχαριστώ πολύ.